Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Ουλάν Μπατόρ τον Ρώσο πρόεδρο ο Μογγόλος ομολογός του και όχι με εκτέλεση του εις βάρος του εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε πει ξεκάθαρα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ανησυχεί εν ώψη της επίσκεψής του στην Ασιατική χώρα, που είναι μεν μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όμως εξαρτάται σχεδόν απολύτως από τη Ρωσία για την ενεργειακή της τροφοδοσία. Αν και τα μέλη του δικαστηρίου δεσμεύονται για την εφαρμογή των αποφάσεών του, εντούτοις το δικαστήριο δεν διαθέτει μηχανισμό επιβολής. Το ένταλμα κατά του Πούτιν εξεδόθη πριν 18 μήνες και αφορά την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Από το 2022 πάντως μέχρι και τώρα ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε μόνο χώρες που δεν ήταν μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στη Νότια Αφρική έδωσε το παρόν μέσω τηλεδιάσκεψης.